Πείτε μας για κουβέντες τι περιμένουμε την Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν θα έχουμε μια πιστεύω σημαντική συναυλία στο Christmas Theater στις 29 του Απρίλη με αφορμή την ε, πρωτομαγιά, την εργατική πρωτομαγιά. Yeah. Θα τραγουδήσουν όπως ξέρετε η Μαρία Φαραντούρη, η Ρίτα Ιδωνοπούλου, ο Βασίλης Γκυσδάκης, ε, ο Κώστας Τριανταφυλίδης και η Ελένη Καρτελιά. Συμμετέχουν ε, 8 από τους σημαντικότερους μουσικούς που έχουμε στην Ελλάδα. Πραγματικά ο καθένας τους είναι, ε, να χρησιμοποιήσω την αμερικάνικη έκφραση, ο Άννα ε, Το πρόγραμμα που θα ακούσει ο κόσμος ε, που θα έρθει εκείνη τη μέρα περιλαμβάνει φυσικά Μίκη Θεοδωράκη που έχει σημαδεύσει με την ε, μουσική του και τα τραγούδια του την πορεία της Μαρίας Φαραντούρη αλλά και Σταύρο Ξαρχάκο και Μάνο Χατζηδάκη ε, 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 γενικά πολλούς και σημαντικούς νεότερους και παλαιότερους δημιουργούς εννοείται ότι θα ακουστούν ποιητές, λόγια ποιητών πολύ σημαντικά. Οι σημαντικότεροι Έλληνε ποιητέ θα ακουστούν σε εκείνη την συναυλία. και ευελπιστώ ότι θα, φανούμε αντάξει τη μεγάλη πορεία τη Μαρία Βαραντούρη στο ελληνικό τραγούδι, αλλά και των εργατικών αγώνων που δίνουν αφορμέ για να κάνουμε αυτέ τι συναυλίε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει πάρει ανάλογε πρωτοβουλίε στο παρελθόν, πολλέ. Είναι μία από αυτέ. Πείτε μας δύο πράγματα παραπάνω για τη συμμετοχή σας σε αυτές και για την πρωτοβουλία γενικά. Θεωρώ ότι το ΚΚΕ είναι από τους ελάχιστους φορείς, να το πω έτσι, που, στους οποίους μπορούμε να έχουμε μια ελπίδα για να υπάρχει ένα πολιτιστικό έργο ε, αντάξιο αυτών που τέλος πάντων ε, θέλουμε να, να, να πιστεύουμε ότι ακόμα υπάρχουν στις ψυχές ε, του, του λαού μας. Και όχι μόνο, βέβαια. Ε, δεν είναι μοναδική πρωτοβουλία αυτή. Όπως ξέρουμε έχουν γίνει και παλιότερα και πολύ πρόσφατα συναυλίες πολύ σημαντικών δημιουργών. Ε, η δική μου ελπίδα είναι ότι αφενός το ίδιο το κόμμα θα συνεχίσει να παίρνει τέτοιε πρωτοβουλίες και να γίνονται σημαντικές συναυλίες, αφετέρου θα παραδοματιστούν ίσως κι άλλοι για να μπουν σε ένα δρόμο που θα ανεβάσει το επίπεδο του, του λαού μας και όχι να το ρίχνει συνεχώς και πιο κάτω, με αυτά τα προϊόντα υποκουλτούρας που βλέπουμε συνέχεια να διαφημίζονται και να προβάλλονται.